Μόνον αυτός ο οποίος έχει καθαρθεί από τα πάθη μπορεί να μιλήσει για το πώς θα γλιτώσουμε από τα πάθη. Μόνο ένας που γνωρίζει από πόνο και έχει γιατρευτεί από τον πόνο του μπορεί να βοηθήσει αυτόν που πονάει. Μόνο κάποιος ο οποίος έχει γλιτώσει την επιχείρησή του από τα νύχια των τοκογλύφων μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν επιχείρηση για να γλιτώσουν από τα ίδια προβλήματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης πορεύτηκε την οδόν της ζωής με επιτυχία. Γι' αυτό και μας παρουσιάζει μέσα από την κλίμακα όλον αυτόν τον επιτυχημένο δρόμο ο οποίος ο ίδιος έχει περάσει, έχει διανύσει και βρίσκεται στον ουρανό. Την κλίμακα, ένα βιβλίο περίφημο, είναι υποχρεωτικό να την διαβάσουμε όλοι οι χριστιανοί. Δεν απευθύνεται μόνο στους μοναχούς, αλλά σε όλους μας. Την ίδια εμπειρία της Εκκλησίας έζησε λίγα χρόνια νωρίτερα, 300 χρόνια νωρίτερα, και ο Άγιος Γεώργιος. Είχε ζωή καθαρή, ζωή πίστεως, ζωή αγάπης, ζωή αληθινή, πριν τον συλλάβουν. Γι' αυτό και άντεξε τόσα μαρτύρια. Ονομάζεται Μεγαλομάρτης. Άντεξε μεγάλα, σκληρά, φρικτά βασανιστήρια, που και μόνο η σκέψη ότι υπάρχουν τέτοια απάνθρωποι τρόποι για να προκαλέσουν πόνο στον άνθρωπο μπορεί να μας κρατήσει ξύπνιους όλο το βράδυ. Άντεξε, διότι ήδη είχε την εμπειρία του Θείου Φωτός, ήδη είχε την εμπειρία της καθαρής ζωής, ήδη πορευόταν στον δρόμο προς τον ουρανό. Την ίδια ζωή πρέπει να κάνουμε και εμείς οι χριστιανοί. Πώς όμως? Πώς? Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, όπως εμείς οι ίδιοι τον έχουμε καταντήσει, πώς θα ζήσουμε ζωή του Ευαγγελίου? Πώς θα ζήσουμε ζωή χριστιανική? Πώς θα ζήσουμε ζωή ηθική? Πώς θα ζήσουμε ζωή σεβασμού και αγάπης και πίστεως και ελπίδος? Πρέπει κάποιος να μας δείξει, όχι μόνο να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο, αλλά και να μας πει ζωντανά την εμπειρία του. Γι' αυτό το λόγο σήμερα εδώ έχουμε ομιλητή τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνκο. Και μάλιστα με τη ζωντανή παρουσία του Αγίου Γεωργίου. Είναι μια ευλογημένη συνήθεια που είχε και ο μακαριστός γέροντάς σας, ο Άγιος Καστορίας, που πάντοτε έφερνε λείψανα, και αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία η οποία δίνει ένα εκκλησιαστικό ήθος και μια λατρευτική συνήθεια ευλογημένη. Λέει κάπου ο Κύριος, ο δεσπότης όσο διάκονος είναι αυτό που μας έρχεται στο νου ενθυμούμενοι το πρόσωπό σας και το όνομά σας. Η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος στον Θεό για να γίνει συνεργάτης στη σωτηρία των ανθρώπων είναι η ταπείνωση που εκφράζεται ως διακονία. Το αξίωμα του επισκόπου αυτό είναι, το να γίνει υπηρέτης όλων. Και έτσι καταξιώνεται, και αυτό το βλέπουμε, να σαρκώνεται στο πρόσωπό σας. Και νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή, και γι' αυτό τον λόγο μας προσκαλέσατε για να μιλήσουμε στον κατανυχτικό Εσπερινό. Είπατε προηγουμένως ότι κανείς ομιλεί για από την εμπειρία του. Κάποτε ρωτήθηκε ένας ασκητής για να μιλήσει για πνευματικά βιώματα, να μιλήσει για θέματα πνευματικά, να μιλήσει για θεία θέματα. Και ο ασκητής σιωπούσε και λέει, γιατί δεν απαντάς? Αυτά δεν τα ξέρω. Αν με ρωτήσετε για τα πάθη θα πω. Επομένως θα μιλήσουμε για τα πάθη που έχουμε εξαιτίας του ότι και εμείς είμαστε εμπαθείς και ψάχνουμε έναν τρόπο πώς να βρούμε μέσα από τον δρόμο των πατέρων μας, όχι από την προσωπική μας εμπειρία, να λυτρωθούμε από αυτούς τις παγίδες και τους εχθρούς.
Το θέμα μας σήμερα είναι κάπως περίεργο. Ως τίτλος είναι «Κι εγώ αμαρτωλός είμαι».